Κύριε Ρούμπο, όμως και εγώ έγινα γνώστης αυτών των αντιδράσεων και θέλω να σας πω ότι πρόκειται για μια βαθιά υποκρισία όλων αυτών των πολιτικών δυνάμεων που έχουν την ευθύνη που έχουμε φτάσει ως εδώ. Και κυρίως όσοι συμμετείχαν κατά καιρούς σε διεθνή φόρα και σε συνόδους σαν τη σημερινή όλα τα προηγούμενα χρόνια από το 92 και μετά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αρχηγών κρατών μελών που λαμβάνουν μέρος αυτές της συνόδου, όταν αναφέρονται στη γειτονική χώρα, δεν αναφέρονται στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά αναφέρουν τη συνταγματική τους ονομασία. Αυτό λοιπόν αλλάζει επιτέλους με τη Συμφωνία των Πρεσπών, άμα τη ολοκλήρωσή της φυσικά, από τους βόρειους γειτονές μας, δηλαδή άμα τη επιτυχεί ολοκλήρωση δημοψηφίσματος και συνταγματικής αλλαγής. Και η μοναδική Μακεδονία που θα υπάρχει πια θα είναι το γεωγραφικό διαμέρισμα στη Βόρεια Ελλάδα, οι περιφέρειές μας, αλλά το κράτος στα βόρεια σύνορά μας θα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία και δεν θα μπορεί κανείς, μα κανείς, σε παρόμοιες συνόδους αλλά και στο δημόσιο λόγο να αναφέρεται στον όρο Μακεδονία εννοώντας τους βόρειους γειτονές μας. Από εκεί και πέρα